Κλείνω με έναν σύντροφο που είπε, μίλησε μάλλον στην αρχή και είπε ότι προβλέπεται ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκλογές και πότε θα έχουμε εκλογές, αλλά ακούω ολοένα και περισσότερο σε πηγαδάκια, ολοένα και περισσότερο σε συζητήσεις στα δημοσιογραφικά στέκια, στους γνωρίζοντες εντός εισαγωγικών, ότι λέει ο Μητσοτάκης έχει το σούπερ σχέδιο να μας ευνηδιάσει και να πάει σε εκλογές τώρα, την Άνοιξη ή τον Σεπτέμβρη. Γιατί λέει, γιατί με αυτό το σχέδιο θα ισοπεδώσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα διαλύσει την απλή αναλογική, αλλά θα πάει σε διπλές κάλπες και θα τις κερδίσει και τις δύο. Και θα μας οδηγεί σε εμάς, λέει, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτόν στην αιωνιότητα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αν ισχύουν αυτές οι σκέψεις, δεν γίνονται για αυτούς τους λόγους. Αλλά γίνονται για τους λόγους ότι μάλλον οι άνθρωποι έχουν επίγνωση ότι έχουν κατασκευάσει μια φούσκα επικοινωνιακή. Μια φούσκα η οποία πουσάρεται από τα μέσα ενημέρωσης που τους στηρίζουν. Αλλά είναι φούσκα. Και όλες οι φούσκες, όσο και αν πουσάρονται, κάποια στιγμή σκάνε. Έχουν καταθέσει έναν προϋπολογισμό, ο οποίος δεν βγαίνει στο 3,5%. Τους πιέζαμε να πάνε να αλλάξουν το 3,5% στο 2,5%, όπως εμείς είχαμε προχωρήσει, αρνηθήκανε. Και έχουν καταθέσει έναν προϋπολογισμό που βία πάει στο 2,8%. Αυτό κάποια στιγμή θα βγει. Δεν θα βγει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, θα βγει τον Απρίλιο του 2021. Έχουν επίσης δημιουργήσει προσδοκίες στην έρμη τη μεσαία τάξη, οι οποίες, εντάξει, περιμένει ο κόσμος τώρα να δει αν θα αλλάξει η ζωή του. Και σου λέει, δεν μπορεί, έχει ήδη αλλάξει, αφού μου το λένε κάθε μέρα τα μέσα ενημέρωση ότι έχει αλλάξει. Αλλά όταν βλέπει ότι τελικά δεν αλλάζει και ότι τελικά έχουμε επιβαρύνσεις, σκάει κάποια στιγμή η φούσκα. Και κυρίως όταν, για να μπορέσει να συντεριάξει όλες αυτές τις αντιφάσεις μέσα στο κόμμα του. Κοιτάξτε εκεί τι γίνεται. Έχουν πάρει γραμμή τώρα όλα τα φιλοκυβερνητικά έντυπα και όταν κάνουν. Γιατί τώρα τελευταία έχουν ανέβει τα ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για τις θέσεις μας. Λένε ότι γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ όλα. Εκεί πέρα τι γίνεται. Εκεί πέρα έχουν τρία κόμματα συσκευασία του ενός. Θέλουν να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας και κάνουν καλυστία. Ενώ είναι από την παράταξή τους ο Παυλόπουλος. Κάνουν καλυστία για τον ποιο πρόεδρο θα προτείνουν. Και ταυτόχρονα δώσαμε μια μάχη. Όλοι μας και νομίζω ιδίως εσείς εδώ στην Νίκαια και νικήσαμε τη Χρυσή Αυγή στο δικαστήριο με την παρουσία την ηρωική της Μάγδας της Φίσα. Και ενώ νικήσαμε τη Χρυσή Αυγή στο δικαστήριο και στις εκλογές και βγήκε εκτός βουλής η Χρυσή Αυγή, ξαφνικά βλέπουμε να έχουν γεμίσει τα κυβερνητικά έδρανα και τα βουλευτικά έδρανα της κυβέρνησης με φωνές που αντιχούν και μοιάζουν τις κραυγές της Χρυσής Αυγής. Και βλέπουμε να είναι συγκυβερνήτης η ακροδεξιά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αντιφάσεις, μεγάλες αντιφάσεις. Κάποια στιγμή θα σκάσουνε, το ξέρουνε. Και σου λένε, αν πώς να προλάβουμε πριν σκάσουν αυτές οι αντιφάσεις να πάμε στην κάλπη. Εμείς λοιπόν τους λέμε, μια παροιμία έχει ο ελληνικός λαός που λέει, τα σχέδια λέει, πώς το λέει, της νύχτας τα σχέδια τα βλέπει μέρα και γελά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τους λέμε ας το τολμήσουνε. Ας το τολμήσουνε. Αλλά τελικά αν το τολμήσουν αυτό, ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει το εξής οξύμορο. Αυτοί οι οποίοι είχαν ενορχιστρώσει, είχαν σχεδιάσει και περίμεναν να υλοποιήσουν τη στρατηγική της παρένθεσης, τελικά θα είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα υλοποιήσουν όχι την αριστερή παρένθεση, αλλά τη δεξιά παρένθεση. Αυτό θα κάνουμε.